πραγματικά μόνο ένα θαύμα θα τη σώσει. Τίποτα δεν βοηθάει η αγωγή που τη κάνουμε. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε στο θάλαμο 27 να δείτε αν τακτοποιήθηκε ο καινούριος ασθενής που φέρανε. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς την. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά έχει φοβερή κίνηση. Σωστή κόλαση. Πώς κατάφερες να περάσεις μέσα από την κόλαση τόσο όμορφη? Ευχαριστώ πολύ. Έκανες τίποτα με την υπόθεση Παυλίδη? Βεβαίως. Σε αυτό το σημείωμα είναι γραμμένα όλα. Γιατροί, νοσοκομεία, τηλέφωνα. Χρησιμοποιείς το όνομά μου και καλή επιτυχία. Καλά, φοβερή οργάνωση, ε. Έλα στο συναφυλάκι. Αυτό είναι κανονική αμοιβή ή το φακελάκι προς το γιατρό? Ίδιο το χιούμορ του πατέρα σου. Από τον πατέρα μου κληρονόμησα δύο πράγματα. Την οργάνωσή του στην εργασία και το χιούμορ του. Μεγάλο οργανωτικό ταλέντο ο Λουκάς Παπαγιάννης στη δουλειά του. Και πολύ ταλαντούχος για να μπορεί να ζει μέσα σε μια οικογενειακή διάλυση. Πώς τα καταφέρνει και τα δύο, αξιοθαύμαστος. Λοιπόν, για να μην νιώθεις υποχρεωμένη, θα μου κάνεις μια χάρη. Τι χάρη? Εσύ έχεις παρεδώσει με ιδρύματα και θα τα καταφέρεις. Μου φέρανε μια ασθενή, με σοβαρό εγκεφαλικό. Πάσχει από αμνησία. Έριξα μια ματιά στο φάκελό της και είδα ότι και αυτός πάσχει από αμνησία. Έχει περάσει τα τελευταία 20 χρόνια σε ιδρύματα, σε ποια όμως δεν λέει. Και σε τι μπορεί να βοηθήσει αυτό τη θεραπεία της? Μετά από πολλή σκέψη, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Πως για να φανώ χρήσιμο σε αυτή την περίπτωση σαν γιατρός, πρέπει να ενεργήσω σαν detective. Λοιπόν, θα με βοηθήσεις? Μα υπάρχει καμία εκκρεμότητα για να βιαστούμε? Ας γίνει η αντικατάσταση του Κανελόπουλου με κάθε άνεση. Τι αυτά που λες, Μιχάλη, τότε δεν έχουμε δικηγόρο στην εταιρεία, αυτό για σένα δεν αποτελεί εκκρεμότητα? Άλλο είπα, άλλο εννοείται. Είπα να γίνει η αντικατάσταση του Κανελόπουλου με κάθε άνεση. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Για μένα ένα εξακολουθεί να είναι το πρόβλημα. Για ποιο λόγο παραιτήθηκε? Καλά, εσείς δεν προσβληθήκατε από τη συμπεριφορά του. Δεν ξέρω, εγώ επειδή στο τελευταίο συμβούλιο του έκανα μια παρατήρηση για την αφηρημάδα του, νιώθω σαν να είμαι εγώ ο φταίχτης. Α, τι τα ψιλοκοσκινίζουμε τώρα. Άνθρωπος σου φεύγει με αυτόν τον τρόπο, δεν έχει σκοπό να ξαναγυρίσει. Λοιπόν, εκείνο που χρειαζόμαστε είναι να βρούμε δικηγόρο. Και να βρούμε δικηγόρο, καλά, μην βρούμε κανένα χασοδίκη, κανένα πατεώνα, δεν χρειαζόμαστε δικολάβο. Ακριβώς. Για όλους αυτούς τους λόγους, λέω να μην βιαστούμε. Δεν διαφωνούμε πουθενά. Σας παρακαλώ, θέλω να με ακούσετε. Επειδή από όλη αυτή την ιστορία εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα, θα προσπαθήσω να βρω την εξήγηση. Αν ο κύριος Κανελόπουλος δεν είχε το θάρρος να μας πει για ποιο λόγο παραιτήθηκε, θα πάω να τον βρω μόνος μου. Και γιατί να το κάνεις αυτό? Του χρωστάμε τίποτα? Δεν φτάνει που μας πρόσβαλε, θα πάμε να πέσουμε και στα πόδια του. Λουκά, είναι η πρώτη φορά που θα διαφωνήσω μαζί σου. Δεν το κάνω για την εταιρεία, για τον εαυτό μου το κάνω. Θα πάω να το δω. Εγώ ήρθα να σου πω για την Τζόι, πως έχει μπλέξει και πρέπει να τη βοηθήσεις. Και εσύ πας αλλού την κουβέντα. Τι λες τώρα, Κάτια? Ξέρεις τι λες? Έρχεσαι εδώ για να μου μιλήσει για την Τζόι? Κάτια, κατάλαβε με. Κάτια, είμαι τρελός για σένα. Κοντεύω να χάσω το μυαλό μου, Κάτια. Κάθε μέρα σε αγαπάω ακόμη περισσότερο. Και εσύ ήρθες εδώ για να μου μιλήσει για την Τζόι? Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Σε νιώθω μόνο σαν φίλο μου. Είναι τρομερό να επιμένεις. Μα γιατί? Γιατί, Κάτια, δεν θες να προσπαθήσουμε μια φορά μόνο? Μπορεί να μ' αγαπήσεις και εσύ που το ξέρεις. Ο έρωτας δεν είναι συνταγή. Και στο κάτω-κάτω έχω ανάγκη από φίλους. Δεν με ενδιαφέρει ο έρωτας. Μα γιατί νομίζεις ότι ανάμεσα σε ένα ζευγάρι ερωτευμένο δεν υπάρχει αληθινή φιλία? Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει και αληθινός έρωτας, πίστεψέ με. Νίκο, ας κρατήσουμε αυτή τη σχέση έτσι όπως είναι. Μην την μπερδέψουμε με ερωτικές ιστορίες. Κατάλαβα, Κάτια. Υπάρχει κάποιος άλλος? Όχι, δεν υπάρχει κανείς άλλος. Και σε παρακαλώ, σταμάτα να με πιέσεις. Σε παρακαλώ, σε οικετεύω. Εντάξει, Κάτια. Αν είναι έτσι, θα παραιτηθώ. Αλλά αν κάποια στιγμή μετανιώσεις γι' αυτό και είναι πολύ αργά και για σένα και για μένα, μην έρθεις να μου ζητήσεις ευθύνες. Θες να πεις πως δεν θα βλεπόμαστε ούτε σαν φίλοι? Δεν ξέρω, ίσως. Μπορεί. Ίσως χρειαστώ κι εγώ κάποιο χρόνο για να αισθανθώ αυτό που αισθάνεσαι για μένα. Βέβαια, εσύ δεν έχεις και τόσο μεγάλη ανάγκη, έχεις την Αλέκα. Και αυτό είναι κάτι που σε καλύπτει. Δεν σου κρύβω πως θα μου κοστίσει πολύ. Κάτια, πού έχεις μπλέξει και δεν μπορείς να έρθεις κοντά μου? Γιατί δεν μου λες, πες μου. Άννα.
Τόση ώρα σου μιλάω και μου δίνεις την εντύπωση ότι είσαι αλλού. Συμβαίνει τίποτα? Όχι. Σε παρακολουθώ. Δεν έχω χάσει λέξη από όσα είπες. Και βρίσκω πολύ σπουδαίο τον τρόπο που τα έχεις όλα τακτοποιημένα μέσα σου. Και για αυτό τον άντρα και για το παιδί που περιμένεις. Σκέφτομαι πόσο θαυμάσιο είναι που θα γίνεις μητέρα. Έστω και με αυτές τις συνθήκες. Ναι, πραγματικά νιώθω υπέροχα. Το φαντάζομαι. Αν φοβάμαι ότι σε κάνω να νιώθεις άσχημα όταν σου μιλάω για αυτό το θέμα. Όχι, χαίρομαι για ό,τι σου συμβαίνει. Δεν μπορώ όμως να σου κρύψω ότι περνάω μια πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή μου αυτόν τον καιρό. Με τον αδερφό μου? Ναι. Δεν τον καταλαβαίνω. Ξέρει πόσο πολύ θέλω να κάνω ένα παιδί. Αρνείται όμως κατηγορηματικά να κάνει εξετάσεις. Εσύ τέλειωσε με τις δικές σου? Όλες. Αν δεν κάνει όμως και ο Μιχάλης τον ίδιο κύκλο, ο γιατρός μου δεν μπορεί να βγάλει κανένα συμπέρασμα. Και τι λέει, για ποιους λόγους αρνείται? Η δουλειά, το εργοστάσιο. Εγώ όμως δεν πιστεύω λέξη. Ο Μιχάλης δεν με αγάπησε ποτέ. Έλα, μην το λες αυτό. Άσε με να ξέρω περισσότερα. Μα ο γάμος σας φαίνεται τέλειος. Φαίνεται. Δεν είναι όμως. Το έχεις κουβεντιάσει ανοιχτά το θέμα μαζί του? Πολλές φορές. Την τελευταία μάλιστα μου βρήκε σαν δικαιολογία την παρέτηση του νομικού συμβούλου της εταιρείας. Ζει με το άγχος πού θα βρεθεί αντικαταστάτης του. Δηλαδή εμείς θα πρέπει να ρυθμίσουμε τη ζωή μας ανάλογα με το αν θα επιστρέψει ή αν θα αντικατασταθεί ο κύριος Κανελόπουλος. Το δεύτερο είναι που θα συμβεί. Τι ξέρεις εσύ γι' αυτό? Ας μιλήσουμε σαν γυναίκα προς γυναίκα. Ο άντρας που έχω αυτή τη σχέση είναι ο Ανδρέας Κανελόπουλος. Τι ώρα είναι αυτή? 5. Αυτή η σχολή που πας είναι πρωινή, απογευματινή, τι είναι ακριβώς? Δεν μου λες τώρα, φυρί-φυρί να τσακωθούμε, το πας πάλι? Ναι, θα τσακωθούμε. Μπορείς να μου πεις τι είναι αυτή η σχολή? Για να με βλέπεις απόγευμα εδώ πέρα σημαίνει ότι είναι πρωινή. Αυτός ο καθηγητής σας, ο Τζίμις, τι ακριβώς σας διδάσκει? Ποιος Τζίμις? Ο Τζίμις, αυτός που παίρνει συνέχεια τηλέφωνο εδώ πέρα. Α, αυτός μας κάνει σχέδιο. Γιατί μια άλλη πληροφορία λέει ότι πλασάρει φωτομοντέλα. Κι αν μια τρίτη πληροφορία λέει ότι είναι αστροναύτης, εγώ θα πρέπει να ξέρω και να σου απαντήσω? Τζοή, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτός ο άνθρωπος. Είναι καθηγητής σχεδίου, πήγαινε φέρε μου τα σχέδια να τα δω. Κι αν είναι φωτογράφος, φέρε μου αυτές τις φωτογραφίες. Καλά, έχεις τρελαθεί τελείως. Τι τρελά πράγματα είναι αυτά που μου λες? Τζοή, φέρε μου τις φωτογραφίες γιατί δεν θα ξαναβγείς από εδώ μέσα. Κάποιος περνάει κλιμακτήριο, μου φαίνεται. Τζόι, φέρε μου τις φωτογραφίες, δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ μέσα. Μαρία, πήγαινε στο δωμάτιό σου, σε παρακαλώ. Δεν έχω φωτογραφίες, πού είδες εσύ τις φωτογραφίες? Τζόι, σε παρακαλώ, πήγαινε φέρε αυτές τις φωτογραφίες. Τώρα, πήγαινε φέρε τις. Δεν έχω τίποτα, σου λέω. Δεν σου δείχνω τίποτα. Μην τη δένει, μαμά. Να είμαι μόνο. Νικόλα, δεν σε έχω ξαναδεί ποτέ έτσι. Πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Εγώ το κουβέντιασα και το ξανακουβέντιασα μαζί της και δεν έβγαλα άκρη. Ναι, φυσικό είναι. Εσύ δεν μπορείς να δεις την πραγματικότητα αντικειμενικά. Είσαι επηρεασμένος από αυτή την
ερωτική διάθεση που έχεις για την Κάτια. Έχεις να μου προτείνεις λοιπόν κάποια λύση? Όχι λύση, όχι. Μπορώ όμως να σε βοηθήσω να καταλάβεις πως αγαπάς μια γυναίκα που δεν πρέπει. Ναι. Οι αιώνιες μητρικές συμβουλές. Τελικά σπάνια οι γονείς συμφωνούν με την πρώτη ερωτική ιστορία του παιδιού τους. Ναι, μόνο που εσύ δεν πρέπει να μου μιλάς εμένα έτσι. Εγώ ήμουν περισσότερο φίλη σου. Ποτέ δεν σου είπα αυταρχικά. Κοίταξε, Νίκο, εκείνο πρέπει. Νίκο, εκείνο δεν πρέπει. Πάντα προσπαθούσα να σου εξηγήσω γιατί πρέπει. Γιατί δεν πρέπει. Κοίταξε με, είναι έτσι. Έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση έχεις κάποιο τρόπο για να μου αποδείξεις ότι κάνω λάθος που αγαπάω την Κάτια? Αν προσπαθούσες να ψάξεις λίγο πιο βαθιά την εξάρτησή της από την Αλέκα. Καλά, εσύ τι μπορεί να ξέρεις γι' αυτό? Ηρέμησε, αγόρι μου, δεν είπα τίποτα τρομερό. Όλοι ξέρουμε πως η Αλέκα είναι αυτή που βοήθησε πάρα πολύ την Κάτια. Είναι πάρα πολύ δεμένες. Και αυτό γιατί πρέπει να προβληματίζει εμένα? Μα τι είναι αυτό που θέλεις να μου πεις και δεν μπορείς να μου το πεις καθαρά? Μήπως πέρα από τη φιλία ανάμεσα σε αυτές τις δύο γυναίκες υπάρχει... Να υπάρχει τι? Πώς τολμάς? Μια σκέψη έκανα, παλικάρι μου. Γιατί το αποκλείεις? Μα είναι δυνατόν! Μα δεν είναι και απίθανο να υπάρχει ένας έρωτας ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Δηλαδή, έτσι είπε, θύμωση. Θύμωση και σου λέει, θα σε βάλω στο τρένο και θα σε στείλω στις Φιλιππίνες. Ναι, κύριε, που είναι χωνή, μάταμ σαμπ. Φιλιππίνας. Εγώ κουκούν βάχιτ, μεγαλήν να μεν ακούν μαγλούτο, μεγαλήν να μεν ακούν μαγλαβά. Λάτ κοινά αγαβάχω να μάν. Κοψάπιν μου σήματα μου, κύριε. Έτσι ακριβώς είπε. Καλά, μην κλαις. Ούτε η κυρά σου ξέρει που σε στέλνει, ούτε εσύ ξέρεις από πού ήρθες. Μαρία, μη στεναχωριέσαι. Τώρα όλα θα ξεκαθαρίσουν. Μαρία, έλα χρυσό μου. Με φωνάσετε, παππού? Ναι, κοριτσάκι. Εσύ φίλη σου πρώτα, Ωχ, γλύκες. Ακόμα, εκείνο το δώρο που σου αγόρασα, εκείνη την υδρόγειο, πού την έχεις? Στο δωμάτιό μου, γιατί? Στο δωμάτιό σου, πας τη φέρεις. Τη γυρίζεσαι, αν τη βλέπω εγώ, Άντε, τρέχα. Δεν μου λες, Εβίτα, όταν ήρθες εδώ πέρα, ποιον είχατε στις Φιλιππίνες, τον Μάρκος ή την Κορασόν? Μάρκος, κύριε, και άλλα μου όλα να συμμάρκος, Παταϊνά, Σιπιντελ Ράμος, να μην είναι να μην. Καλά, μην πούμε στα πολιτικά τώρα. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, με τι ήρθες? Ήρθες με αεροπλάνο, ήρθες με πλοίο ή με τρένο? Ξέρω, κύριε. Α, δεν ξέρεις. Δεν ήρθες πάντως με καμιά καραβέλα του Μαγελάνου? Α, στη Μαγελάνου, κύλα, αλλά έχω πού στη Μαγελάνου. Όχι, μην θυμώσεις, έτσι το πω. Έλα, Εβίτα. Εβίτα, ξέρεις τώρα να μου πεις πού είναι οι Φιλιππίνες? Έτσι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, γιατί το γίνεσαι, άμα δεν ξέρεις... Να είσαι οι Φιλιππίνες, παππού. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Εδώ πέρα είναι οι Φιλιππίνες. Τώρα, άλλες Φιλιππίνες θα έχει η κυρά σου εκεί πέρα, τώρα θα έρθει η κυρά σου, θα σου πει εσένα ακριβώς πού είναι οι Φιλιππίνες. Ελένη. Να διηγηθείς, παππού. Έλα, κοριτσάκι, κάτσε εδώ στα γόνατά μου και γίνονται. Έτσι, μπράβο. Αν πας εσύ με τρένο στις Φιλιππίνες, εγώ θα πάω αύριο στην Αίγινα με ποδήλατο. Έλα, Λουκά μου. Έλα, παιδί μου, με φώναξες. Τι θέλεις? Τι να καθίσω, Λουκά, είμαι καθυστερής, έχω δουλειά στο δωμάτιο. Κάτσε κάτω, εδώ πέρα έλαβες ένα πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι. Αν έλαβες να στείλεις την Εβίτα στις Φιλιππίνες με τρένο, πώς θα το κάνεις? Πες μου και εμένα να ξέρω πώς θα μου στοιχίσει. Εγώ δεν θέλω, Εφή. Κάτσε κάτω, δεν θες να φύγεις. Πρώτα υπάρχει θέση. Παππού, να την ξαναγυρίσω. Λουκά, σε παρακαλώ, αγάπη μου, άφησε με. Ας τα παιχνίδια σου. Έχω δουλειά σου, λέμε, καταλαβαίνεις. Δεν μιλάμε για παιχνίδια, δεν θα μιλήσουμε για κουκάνια και για πυρίπα. Εδώ πέρα θέλω να μου πεις για ποιο λόγο θες να διώξεις την Εβίτα. Τώρα κάνεις σαν να μην ξέρεις, αφού δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, χρυσέ μου. Έτσι για πλάκα, πες μου μια φορά την αλήθεια. Ποια αλήθεια να σου πω? Αφού τα ξέρω όλα. Τελικά, ποια όλα ξέρεις? Ξέρω ότι καθυστερείς δύο μηνιάτικα και θες να τις καθυστερήσεις και τρίτο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τα ξέρουμε όλα. Άντε το. Ας το πάρει το ποτάμι και αυτό. Έλα το μονάχα σου αυτό. Εδώ πέρα οι Φιλιππίνες είναι νησί. Η θάλασσα είναι γύρω-γύρω. Τρένο δεν πάει. Θα βουλιάξει. Κανείς δεν πήγε σε τρένο και να μπει μέσα στη θάλασσα. Κατάλαβες, παιδί μου? Λουκά, όλα αυτά που μου τα λες, γιατί μου τα λες? Εγώ ήξερα πως πάνε στις Φιλιππίνες. Νομίζεις πως δεν ήξερα.
Ρε μάνα. Πάμε να φυγούμε με τρένο. Ανούλα, πες μου σε παρακαλώ. Σου συμβαίνει τίποτα? Όχι, μητέρα. Τι να μου συμβαίνει? Συγγνώμη βέβαια που σε ρωτάω, αλλά... Παιδί μου, κι εγώ και ο Φώτης έχουμε προσέξει τώρα τελευταία πως κάτι άλλαξε πάνω σου. Τίποτα δεν άλλαξε, μητέρα. Τίποτα δεν άλλαξε. Άκουσε, Ανούλα μου. Δεν θέλω να με βλέπεις μόνο σαν πεθερά. Είμαι και φίλη σου. Και γυναίκα. Το ξέρω το πρόβλημα. Έλα, μίλησέ μου. Μπα, καλώς το παλικάρι. Εδώ είσαι λοιπόν, μαμά, ε. Εδώ είμαι, αγορίνο μου. Γύρισε και ο πατέρας σου? Όχι ακόμα, αργότερα. Τι γίνεται? Ό,τι έλεγα εδώ στα ανάκη μας, πως το βλέπω στεναχωρεμένο τώρα τελευταία. Αλλά και εσύ από ό,τι βλέπω, δεν πας πίσω. Πώς να είμαι, με τόσο περάσαμε. Δηλαδή? Τι δηλαδή, λίγο το έχεις την παρέση του Κανελόπουλου. 10 χρόνια ήταν συνεργάτης μας. Όπου να είναι, θα τον πρότεινα και για μέτοχο. Για όνομα του Θεού, Μιχάλη μου. Τόσο πολύ σου στήχησε. Δεν ξέρω πόσο στήχησε σε μένα. Εκείνο που είμαι σίγουρος είναι πόσο στήχησε στο Φώτη. Θα σκάσει αν δεν μάθει την αληθινή αιτία της παρέτησης. Τώρα, μάλιστα, βρίσκεται στο γραφείο του Κανελόπουλου, ε. Πολύ θα ήθελα, αγάπη μου, να πηγαίνουμε λιγάκι από το σπίτι μας, αλλά... Ένα αλλά ανάμεσά μας εδώ και 4 χρόνια. Που δεν μας σταμάτησε όμως. Χριστίνα, δεν μπορώ να λείψω απόψε. Έχουμε κόσμο. Δεν στο ζήτησα. Ποτέ δεν σε στέρισα από τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τον κοινωνικό σου περίγυρο, όσο κι αν... Το ξέρω. Γι' αυτό και σε θαυμάζω άλλωστε. Αγάπη μου, πόσα από αυτά που ονειρεύομαι και θέλω σου δίνω τελικά? Είμαι ευτυχισμένη έτσι όπως είμαστε. Δεν σου ζήτησα τίποτα. Ναι. Εγώ πνίγομαι όμως. Πνίγομαι, δεν αντέχω άλλο να ζω στο σπίτι. Όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Το μόνο που με κρατάει πια είναι τα παιδιά. Καταλαβαίνεις? Ναι, καταλαβαίνω. Έλα, ας μην το κουβεντιάσουμε άλλο. Καληνύχτα. Χριστίνα! Αυτό εννοούσατε φόρτο εργασίας, κύριε Κανελόπουλε? Θεέ μου, τον σκότωσα. Δεν μπορώ να ξαναγυρίσω στο σπίτι. Άσε με. Θα πάω να μείνω στο δικό μας. Χριστίνα, ηρέμησε. Όχι. Μην έρθεις μαζί. Θέλω να μείνω μόνη μου. Εντάξει, αλλά... Ακούστε, να μείνω μόνη μου. Δεν θέλω να έρθεις μαζί. Θέλω να μείνω μόνη μου.
Σε θέλω τόσο πολύ.